Με έμπρακτο τρόπο, το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας στα Χανιά απέδειξε την κοινωνική ευαισθησία του. Οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία παραδόθηκαν το πρωί σε εκπροσώπους του Κεντρικού Συσυτείου της Μητροπόλεως Κεδονίας και Αποκορώνου και στο Χαμόγελο του Παιδιού. Είναι μια πρωτοβουλία του προσωπικού της ελληνικής αστυνομίας που γίνεται τα τελευταία χρόνια και από το υστέρημά τους οι συνάδελφοι θέλουν να επικροτήσουμε αυτόν τον τρόπο τις ενέργειες των φορέων αυτών οι οποίοι βρίσκονται κοντά στους συμπολίτες μας που υποφέρουν. Και θέλω γι' αυτό να δώσω συγχαρητήρια τόσο στο προσωπικό μας αλλά όσο και στους φορείς αυτούς οι οποίοι πραγματικά δίνουν καθημερινό αγώνα για να απαλύνουν τον πόνο των συνανθρώπων μας. Στα πλαίσια των εορταστικών ημερών, το προσωπικό των αστυνομικών υπηρεσιών των Χανίων εθελοντικά συγκέντρωσε διάφορα είδη πρώτης ανάγκης με σκοπό να διατεθούν σε διάφορα ιδρύματα, φιλανθρωπικά ιδρύματα του νομού μας. Τα είδη που συγκεντρώθηκαν διατέθηκαν στον εθελοντικό οργανισμό του Χαμόγελο του Παιδιού και στην Ιερά Μητρόπολη Κηδονίας και Αποκορώνου ως μια ένδειξη συμπαράστασης και αναγνώρισης της προσφοράς και του έργου που επιτελούν. Θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία και ο νέος χρόνος να φέρει αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της Μητροπόλεως και του Χαμόγελου του Παιδιού ευχαρίστησαν το προσωπικό της αστυνομίας για την προσφορά των τροφίμων. Να μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον διοικητή και τον στρατηγό της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι προτρέποντας τους συναδέλφους τους μαζέψανε κάποια τρόφιμα και με την σκέψη να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο. Γιατί δείχνει το κοινωνικό πρόσωπο της αστυνομίας, το οποίο είναι σημαντικό να φανεί στον κόσμο στις μέρες αυτές. Ειδικά στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε, τέτοιες πρωτοβουλίες είναι πραγματικά πολύ σημαντικές και αναγκαίες. Και ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να μεταφέρουμε σαν μήνυμα είναι αυτό που ο μικρός ιδρυτής Ανδρέας Γιαννόπουλος είπε: αν ενωθούμε όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Αντίστοιχη συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης έγινε και στις υπόλοιπες αστυνομικές διευθύνσεις της Κρήτης.